Παιδιά, τι ωραία. Τα κάνει θάλια αυτά. Αχ. Τα κάνει θάλια αυτά, το ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω κάνει τόσο πολλά. Αλλά... Εσύ είσαι ευτυχισμένος, Γιώργο. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Καλά είμαι, ναι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω. Είμαι χαλαρός και ήρεμος και ελεύθερος αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τις Σέρες, για την σειρά αυτή που ξεκίνησε στον Αντένα. Ναι. Και να σε ρωτήσω ότι είναι μία σειρά πάρα πολύ καλοφτιαγμένη, πάρα πολύ καλή. Εγώ την αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Μιλάει με πολύ κανονικό τρόπο για ένα ομοφιλόφιλο άντρα που βρίσκεται στις Σέρες, τις σχέσεις του με τους άλλους. Είδαμε μια περίπτυξη σε έναν γάμο, πολύ ωραία και πολύ παθιασμένη. Και τώρα γράφεις το δεύτερο κύκλο. Ναι, γράφω το δεύτερο κύκλο, γράφω τη συνέχεια. Έχεις μία δυσκολία τον πρωταγωνιστή σου. Ναι, σίγουρα. Θα είναι κάποιος άλλος ηθοποιός, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Ο οποίος γιατί θα παίξει τον ίδιο ρόλο. Θα παίξει τον ίδιο ρόλο, δηλαδή, ναι. Στη δεύτερη σεζόν εμείς θα βλέπουμε τον Οδυσσέα, και θα τον υποδείται κάποιος άλλος. Και δεν έχεις βρει τον ηθοποιό. Όχι, δεν έχω. Θέλεις να μοιάζει με τον Οδυσσέα. Όχι, θέλω να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να παίξει σωστά τον ρόλο. Με τον Πάνο δεν μοιάζει κανένας, είναι ένας και μοναδικός. Οπότε, σωστό αυτό που λες, αλλά ας πούμε... Όχι, δεν με απασχολεί, δεν με απασχολεί τώρα. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται τι θα γίνει στο δεύτερο κύκλο με τον πρωταγωνιστή. Ναι, θα είναι κάποιος άλλος, δεν ψάχνουμε κάποιον ο οποίος να μοιάζει στον Πάνο. Να είναι ένας καλός ηθοποιός που να παίξει σωστά το ρόλο, να αγαπάει το ρόλο. Αυτό, αυτή να είναι η ομοιότητα με τον Πάνο. Γιατί ο Πάνος ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός που έπαιξε πολύ ωραία το ρόλο και τον αγάπησε. Θα δούμε σε κανονικότητα στιγμές δύο ανδρών. Όπως είδαμε στο πρώτο. Ναι, βέβαια, αλίμονο, αλίμονο. Είναι πιο επικεντρωμένο ούτως ή άλλως στα αισθηματικά του Οδυσσέα. Του Οδυσσέα. Και της Χρύσας και του Λευτέρη. Είναι λίγο. Ξεκινάνε από το. Ποιος θα ερωτευτεί πρώτος. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι ότι θα έχεις κουραστεί να λένε ότι. Πόσες φορές θα το ακούσουμε. Α, όχι, δεν έχω κουραστεί. Δεν έχεις κουραστεί. Όχι. Ας το πούν κι άλλες. Τουλάχιστον εσύ κάνεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Εγώ κάνω αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Και αυτό το οποίο οφείλεις να κάνεις. Και οφείλω να κάνω και στον εαυτό μου και εγώ έχω πάρει μια απόφαση και είναι αυτός ο δρόμος μου. Πάει και τελείως. Είναι δύσκολο να κατακτήσει κάποιος αυτή την ελευθερία και στη ζωή και στην τέχνη. Ναι, γιατί είναι αυτή τη στιγμή έχεις μια ελευθερία στην τέχνη σου. Ναι. Δεν το έχει κάποιος, δεν το έχω δει τόσο ελεύθερα σε κάποιον άλλον να λειτουργεί τόσο ελεύθερα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να είσαι και ελεύθερος, είναι δύσκολο και να είσαι και χαλαρός. Προσπαθώ να είμαι ελεύθερος και χαλαρός. Αυτό προσπαθώ να είμαι. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάλια. Δεν λέω ότι έχω γράψει αργυριστουργήματα και αυτά, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά επικεντρώθηκε πολύ στην αίσθηση της ελευθερίας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με εκτιμώ πολύ και την αγαπώ και εγώ, την εκτιμώ και εγώ πολύ. Έχουμε δουλέψει μαζί. Πρέπει να δουλεύεις γι' αυτό κάθε μέρα. Πρέπει να δουλεύεις με τον εαυτό σου κάθε μέρα, να βλέπεις όπα που έχω σκαλώσει, τους ανταγωνισμούς, τους συναγωνισμούς, τις ανασφάλειές σου, όλα αυτά να υπερνικάς. Πρέπει να μπορείς να λες όχι, πρέπει να μπορείς να κλείνεις την πόρτα σε τοξικότητες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχω σηκωθεί και έχω φύγει από την Αθήνα και ζω στην Αίγινα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ήρθα εδώ πέρα και θα καθίσουμε 2 ώρες και ήμασταν μαζί και χθες και θα είμαστε και το βράδυ. Εγώ δεν έχω φιλίες μέσα στην τηλεόραση, ούτε με βλέπεις να πηγαίνω από εκπομπή σε εκπομπή. Είναι πολύ συγκεκριμένη οι άνθρωποι στους οποίους θα πάω και είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές που θα κάνω. Δεν παίρνω το δελφίνι για τον οποιονδήποτε. Για σένα θα πάρω και αεροπλάνο, Φώτη. Πρέπει να λες όχι σε πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Για μένα θα ήταν δύσκολο, να λέω ναι και να είμαι με ανθρώπους που δεν μ' αρέσουν, δεν τους εκτιμώ, δεν με εκτιμούν, δεν υπάρχει μία καθαρή σχέση. Θέλω ένα πολύ καθαρή σχέση που έχω με τον άλλον. Και έρχομαι σε σένα, ας πούμε, γιατί θέλω και ο τηλεθετής να δει ότι είμαστε 2 άνθρωποι που συζητάμε πάνω κάτω όπως συζητούσαμε χθες, πάνω κάτω όπως θα συζητήσουμε και το βράδυ την άλλη εβδομάδα. Δεν θέλω να βλέπουν έναν τύπο ο οποίος είμαι πολύ χαρούμενος και... Όχι. Θέλω να είμαι πολύ okay. Ναι. Οπότε... Με το ότι ζεις σε μια μικρότερη κοινωνία, γιατί εκεί ξεκινάει όλο, είναι και μικρότερος ο κύκλος σου. Άρα δεν διαχέεσαι από εδώ και από εκεί. Είσαι πολύ συγκεντρωμένος, πολύ κοντά στο κέντρο σου, πολύ κοντά σε αυτό που θέλεις να κάνεις, πολύ κοντά σε ποιους ανθρώπους θέλεις να είσαι. Ναι, σου λέω για την ελευθερία του να σκέφτεσαι και να λες αυτό που πραγματικά θες και να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Διότι έχουμε ακούσει από σένα πολλές φορές ατάκες οι οποίες δεν θα τολμούσε κάποιος άλλος να το πει. Το ξέρω, αλλά με ενδιαφέρει. Δηλαδή,
και με την περσινή σου συμμετοχή στη Eurovision, μια ατάκα η οποία ακούστηκε πάρα πολύ έντονα και είχες λόγο που την είπες. Φυσικά, φυσικά. Έτσι. Και πρόσφατα το οποίο στο upfront ακούστηκαν πράγματα τα οποία είπες, τα οποία μπορεί να έχουν ένα κόστος για τους άλλους, αλλά θέλω το δικό σου κόστος δεν το υπολογίζεις ή δεν το έχεις. Με ενδιαφέρει να υπάρχω πρωτίστως και πολύ λιγότερο να πουλάω. Θέλω να υπάρχω. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό που είπα στη Eurovision στην ουσία ήταν μια... είναι ένα φαινόμενο αυτό. Όταν κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το σεξουαλικό σου προσανατολισμό για να σε βρήσει, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και για το να το αντιμετωπίσουμε πρέπει να το συζητήσουμε ουσιαστικά. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος ώρα, η εκπομπή, η κανάλι, η μετάδοση. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό. Δεν είναι προσωπικό, είναι σημαντικό. Και δεν χρειαζόταν να με υπερασπιστούν ή να μου εξηγήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακούσει αυτή τη λέξη. Mm. Αν θέλουν να υπερασπιστούν κάποιον, να πάνε να υπερασπιστούν τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι σε σχολείο και ακούνε αυτή τη λέξη από συμμαθητές τους. Αυτούς να υπερασπιστούν. Εγώ δεν χρειαζόμουν υπεράσπιση ή επεξήγηση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μου κοστίζει καμιά φορά είναι ότι αυτά τα οποία λέω εγώ μιλάω σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον. Εγώ ξέρω ότι θα μιλήσω σε ένα συνέδριο. Το να πάρεις που είναι 200 άνθρωποι που θα με καταλάβουν. Και που μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που θα πάνε σε αυτό το συνέδριο είναι και ενημερωμένοι και ξέρουν ναι, και θα καταλάβουν που κάνω χιούμορ, που δεν κάνω χιούμορ και ποια είναι ατζέντα του συνεδρίου. Άμα το πάρεις τώρα αυτό το οποίο λες και το παίξεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οπουδήποτε, το κόψεις, το ράψεις, το... δεν βγαίνει νόημα. Ουσιαστικά δεν βγαίνει ουσιαστικά νόημα. Ουσιαστικά δεν βγαίνει νόημα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε. Μου λέγεις για το κόστος, ας πούμε. Αν ας πούμε, θα μπορούσε να έχει κοστίσει, ας πούμε. Αλλά ναι, όταν είσαι σίγουρος για αυτό που λες και ξέρεις που το λες. Εγώ ξέρω που το λέω. Τώρα, αν το πάρει κάποιος και το διαστρεβλώσει, φαντάζομαι ναι, θα μου κάνει κακό, αλλά δεν κάνει τον εαυτό του μεγαλύτερο, στην ουσία. Mm. Αυτός που το κάνει. Γιατί αυτός το χρεώνεται. Mm-hmm. Μ' αρέσει που έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Έτσι. Πολύ. Εχθές έκανες ένα ξεκίνημα. Ναι, στο ΆΚΑ. Στο No Finish Line. Ναι. Το No Finish Line λοιπόν είναι ένας πολύ ωραίος φιλανθρωπικός αγώνας που γίνεται. Ξεκίνησε το 2017 και τρεις φορές ήμουν ο παρουσιαστής εκεί. No το έκανα και εγώ αφιλοκερδός φυσικά ήμουν εκεί. Ναι, το No Finish Line. Το 2017 ξεκίνησε πρώτη φορά στην Αθήνα. Γινόταν στο Σταύρος Νιάρχος. Στην ουσία πηγαίνεις για 4 μέρες. Ξεκινήσαμε την Τετάρτη. Χθες ολοκληρώνεται την Κυριακή, έχεις ένα τσιπάκι, προχωράς ή τρέχεις, τα χιλιόμετρα που κάνεις καταγράφονται, μπορείς να πας 24 ώρες το 24ωρο, όποτε θες, ναι. Α, συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, εννοώ, δεν είναι... Ό,τι ώρα θες, ναι. Πας από τις 8 μέχρι τις 10, φεύγεις, γυρνάς στις 4 ώρες το μεσημέρι, συνεχίζεις. Και μαζεύονται χρήματα. Και μαζεύονται χρήματα. Κάθε χιλιόμετρο είναι μισό ευρώ. Φέτος λοιπόν ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 80.000 ευρώ, άρα τα 160.000 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Ναι. Από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Και ναι. Ήμουνα και εγώ χθες. Πηγαίνουν και αυτόνομα άνθρωποι, πηγαίνουν και εταιρείες, μεγάλες εταιρείες. Λοιπόν, πήγαμε στο ΟΑΚΑ εχθές, στην έναρξη, και είχαμε και ο Γιώργος Πασπαράκης βρέθηκε εκεί, αλλά βέβαια και η Γογό. Γογό τι έκανε εκεί, ε? Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλά είμαι, Γιώργο, εσύ πώς είσαι? Είμαι μια χαρά, σε πετυχαίνουμε εδώ στο ΆΚΑ. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε να μου πεις τι συμβαίνει εδώ, θέλω να σε ρωτήσω μία λέξη. Μία καθαρεύουσα θα με ρωτήσεις. Το περίμενα. Όχι, θα σε ρωτήσω μία ξένη λέξη. Okay. Debate. Στα ελληνικά. Debate στα ελληνικά. Λογομαχία μέσω επιχειρημάτων, δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι είναι? Τηλεμαχία. Τηλεμαχία. Α, έτσι είναι. Α, μάλιστα. Οκ, okay, εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά. Πες μου λίγο πού βρισκόμαστε και τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο πάρκο του ΆΚΑ, στην Αψίδα Καλατράβα. Και είναι το NFL, το No Finish Line ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 2017 ήτανε.
Ήταν η πρώτη μου χρονιά. Το έχω παρουσιάσει το 2017 στην πρώτη χρονιά, στη δεύτερη και στην τρίτη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη χρονιά, γιατί μου είχαν πει ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος διαρκεί 4 μέρες. Και λέω, και ποιος μπορεί να τερματίσει, μου λένε, δεν το κατάλαβες καλά. Θυμάμαι δηλαδή την πρώτη εντύπωση. Έρχεσαι, τρέχεις όσο θέλεις, περπατάς όσο θέλεις, τα χιλιόμετρα αυτά καταγράφονται. Μετά πας σπίτι σου, άμα θέλεις, έρχεσαι την επόμενη μέρα, ό,τι ώρα θες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συνεχίζεις να γράφεις χιλιόμετρα και στο τέλος αυτά τα χιλιόμετρα γίνονται χρήματα και πηγαίνουν στο μαζί για το παιδί. Έχουμε έρθει και με το Φώτη και έχουμε τρέξει. Βεβαίως. Άρα, ο κόσμος τώρα που μας βλέπει μέχρι την Κυριακή μπορεί να έρθει εδώ. Ο κόσμος μέχρι την Κυριακή λοιπόν μπορεί να έρθει. Έρχεται εδώ πέρα, γράφεται, κάνει την εγγραφή. Οι περισσότεροι έχουν κάνει ήδη εγγραφή. Παίρνει το. Τον αριθμό συμμετοχής, έχει το τσιπάκι αυτός ο αριθμός, οπότε γράφονται χιλιόμετρα. Είναι βασικό να ξέρετε ότι είναι 24 ώρες το 24ωρο, δεν κλείνει ποτέ, έρχεσαι όποτε θέλεις. Άμα θέλετε να γνωρίσετε κόσμο, ελάτε κατά τις 7-8, είναι ωραία. Αν θέλετε να έχετε την ησυχία σας, ελάτε κατά τις 12-1. Okay. Αν θέλετε να το συνδυάσετε και με μία μπυρίτσα, μία η ώρα είναι καλά. Επειδή δεν μπορώ να σε πετύχω ποτέ στο Σύνταγμα, τώρα που σε είδα Πρόσεξε. Γιατί μας ρωτάς ένα αρχαίο. Ρώτησα τον Γιώργο και δεν το ήξερα, θέλω να ρωτήσω και σένα. Πώς είναι στα ελληνικά το debate? Τηλεμαχία. Μπράβο. Το βρήκε. Μπράβο εγώ, δεν το ήξερε ο Γιώργος. Δεν το ήξερα. Τηλεμαχία. Μπράβο εγώ. Πω, είδες η νέα γενιά. Πες μας λίγο εγώ πριν φύγεις, έδωσες και εσύ βραβεία? Έδωσα και εγώ βραβεία, έκανα και 2 χιλιόμετρα, τόσο αντέχω. Δύο. Έδωσα, όμως έδωσα δεύτερη θέση, ο Γιώργος έδωσε πρώτη. Ναι, αλλά τι άλλο έκανες, δείξε την ωραία τη φωτογραφία. Τι έκανα, που έστειβα χυμό. Όχι, ρε, που βγήκε φωτογραφία πάνω στην ηλικία. Βέβαια, πήρα το πρώτο βραβείο αφού μπορούσε και ανέβηκα στο βάθρο με το πρώτο βραβείο και φωτογραφήθηκα. Όταν είδε το βάθρο άδειο, ανέβηκε, πήρε και το κύπελο και με έρχομαι και βλέπω την κοκόνα είναι πρώτη και πάνω στο πράγμα. Αφού μπορώ να διαλέξω, εγώ να πάρω το πρώτο. Μια χαρά, καλά έκανε. Λοιπόν, δεν σας διακόπτω άλλη. Τα είπαμε. Θα σας δω αύριο. Ωραία, εντάξει. Τι θα μαγειρέψουμε? Vegan παπουτσάκια. Τέλεια. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Ανυπομονή, από χθες μου το λέει τα βίγκαν παπουτσάκια, το οποίο εγώ δεν μου το είχε πει η Γογό εχθές. Το έμαθα από τον Γιώργο. Τα κανονίσαμε από χθες με την Γογό, στο το finish line. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για την πολιτική στάση της Eurovision. Μέχρι τώρα, πολιτική δεν βλέπαμε, δηλαδή πολιτική θέση. Τελευταία, με τη Ρωσία, έχουμε δει πολιτική στάση. Αλλά και το συζητάμε χθες και με τον Χριστοφόρου, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε πει το 12ο, είχε πει τη βαθμολογία και είχε αναφερθεί στη διχοτομημένη Κύπρο. Αυτό πιστεύεις ότι αλλάζει? Το θέμα της Ρωσίας είχε ξεκινήσει από πολύ παλιά στην ουσία. Το 2014 έγινε το πρώτο μπαμ, όταν η Ρωσία μπήκε στην Κρυμαία. Και εκείνη την χρονιά, στο διαγωνισμό της Κοπενχάγης, η εμφάνιση, οι Ρωσίδες που είχαν πάει, είχαν μια πάρα πολύ κακή αντιμετώπιση από το κοινό, δηλαδή έπεφτε πάρα πολύ γιουχάισμα. Και όταν έπεσε το πρώτο 12ο στη Ρωσία, θυμάμαι, ήταν και σαν λιώμενο εκεί πέρα το αυτό που ήμασταν, σε κάτι σκαλοσχές ήμασταν πάνω, νόμισα θα γκρεμιστεί από τη γιούχα που πήρε το πρώτο 12ο, το Αζερβαϊτζάν νομίζω της έδωσε 12, τραντάχτηκε όλο το, αφού θυμάμαι ότι κοιταχτήκαμε με τη Μαρία έτσι ότι πέφτουμε. Ναι. Αυτό ήταν η πρώτη. Όμως αυτό από πριν έβραζε. Η Ρωσία ούτως ή άλλως ήταν λίγο. Είχε ξεκινήσει όλος αυτός ο ομοφοβικός και ρατσιστικός λόγος στη συγκεκριμένη χώρα από τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Το μόνο επιχείρημα υπεράσπισης που είχαν οι Ρώσοι είναι η Eurovision του 2003, που λέγανε ότι μα εμείς τότε θέλαμε οι τατού να φιληθούν και η EBU έλεγε όχι. Μόνο αυτό είχαν να πατήσουν και οι υπερασπιστές της Ρωσίας αυτό λέγανε, ότι είναι υποκριτική η EBU και η Δύση, γιατί εμείς τότε που θέλαμε να φύγει. Είναι αλήθεια ότι τότε οι Ρώσοι ήθελαν να το κάνουν αυτό και η EBU είχε πει όχι. Η EBU όμως και η Δύση στα χρόνια που πέρασαν προχώρησαν, η μία μετά τις άλλες χώρες της Δύσης
αναγνώρισαν την ισότητα των πολιτών τους με ποικίλους τρόπους, με νομοσχέδια αλλά και με διευκολύνοντας τη ζωή τους ούτως ή άλλως, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μπορέσουμε να ζήσουμε ίση, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ η Ρωσία πήγε προς τα πίσω, υπήρχε λοιπόν μια αντιπάθεια. Το 2014 έγινε αυτό. Το 2015 αντιμετωπίστηκε καλά η Ρωσία, είχε και μια πολύ καλή τραγουδίστρια, την Πολίνα Γκαγκάρινα, που βγήκε δεύτερη. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι η πρώτη απαγόρευση, ο πρώτος αποκλεισμός που δέχτηκε η Ρωσία με το που ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν από τη Eurovision. Και μάλιστα τότε κάποιοι γέλασαν ότι εντάξει, σιγά, και τι θα πάθει η Ρωσία, τους απέκλεισαν από τη Eurovision. Και μετά άρχισαν να αποκλείονται από παντού. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έχει πάρει μια πολύ πολιτική θέση πια. Πιστεύεις ότι θα ξαναμπεί ποτέ η Ρωσία? Πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, τι κακά τα ψέματα. Για να μπει, ας πούμε, ξανά, δηλαδή. Ξέρεις, Φώτη, είναι ωραία τα αξιακά συστήματα, είναι ωραία να πιστεύουμε στις αξίες μας, να έχουμε το ήθος μας, να έχουμε τις θέσεις μας κτλ. Αλλά δυστυχώς, όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχουν και τα χρήματα. Και καμιά φορά τα χρήματα έρχονται και τα καλύπτουν αυτά. Αυτό προσπαθώ να μην έχω στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια, και να μην έχω εξαρτήσει από τα χρήματα. Γι' αυτό είμαι χαλαρός και ήρεμος. Mm-hmm. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά, φυσικά και είναι σημαντικά πώς θα ζήσουμε χωρίς αυτά. Οπότε, μόνο αν είναι οικονομικοί λόγοι, εκεί. Μπορεί να ξαναμπεί. Εκεί.